Σας καλησπέριζουμε από το κλειστό του Σιπήλου. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το ντέρμπι των ντέρμπι στο πρωτάθλημά μας. Μάτς της Golden κατηγορίας. Όπως καταλαβαίνετε, οι Retirees με τους Dirtus. Οι Dirtus έχουν την πρώτη κατοχή, είναι με τα λευκά. Σαράντου, JJ, Τόλιας, Φωτόπουλος και Παπαδόπουλος. Είναι στην πεντάδα άστοχη η πρώτη επίθεση. Μιχαηλίδης, Πλεξουσάκης, Σαρής, Στόλης και Γιάμεος είναι στην πεντάδα. Τον Ριταέρης, κακή πάσα από τον Πλεξουσάκη, δεν κοιτάζει και Στόλης. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι δύο. Ο Ράνης δίνει στον Παπαδόπουλο. Ανεβαίνει ψηλά ο Τόλιας, του δίνει ένα σκρίν, ελευθερώνεται, δεν γράφει το πρώτο σου του αγώνα ο Ανδρέας. Ο Σαρής πήρε ριμπάν και έδωσε κατευθείαν στον Στόλη. Ο Πλεξουσάκης έχει, θα χάσει. Δεν θα χάσει από τον Ράνη. Κακή επαναφορά, δεύτερο λάθος από τον Πλεξουσάκη. Στο παιχνίδι πολύ γρήγορα, αρκετά αγχωμένος έχει πει ο Πλέξη. Στο μάτσο JJ θέλει να τρέξει, βρίσκει στον Παπαδόπουλο. Έστοχο το πρώτο τρίποντο, τώρα αρχίζει η ματσάρα που λέει και ο Αντώνης στο live. Στόλη. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο, βρίσκει ωραία πάσα στον Σαρή, σηκώνεται και απαντάει εκείνος 3-2, 2-3 καλύτερα. Ράνης στον JJ, ο Στόλης είναι πάνω του, θέλει μεγάλη προσοχή ο JJ, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Παπαδόπουλος θέλησε να παίξει τον Τόλια, αποτύχει μπάλα, πάει στον Φωτόπουλο, σηκώνεται και γράφει καλά, εκείνος 2-5. Ο Στόλης και πάλι στην μπάλα. Ο Πλεξουσάκης με τον Ράνη πάνω του και ο Σάρης με τον Τόλια θα πάει. Προς τα μέσα είναι πιο γρήγορος από τον Τόλια. Ο Σάρης έχει πλέον έτοιμα αν παίζει στα πόδια. Γράφει ξανά καλάθι 4-5. Ωραία πάσα τώρα από τον Ράνη στο JJ. Είπαμε στο ανοιχτό γήπεδο θέλει μεγάλη προσοχή. Γράφει καλάθι 4-7. Στόλης. Ο Γιάμεος βγαίνει από το απειράκετα από ένα σκρίν που του δώσε ο Σάρης. Προσπαθεί και να τον βρει, δεν τα καταφέρνει. Μιχαηλίδης και ξανά Στόλης. Ο Πλεξουσάκης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Πετάχτηκε και έκλεψε ο Ράνης. Ωραία, θα κόψει ο Μιχαηλίδης τον ευνηδιασμό των Δίρτους. 7:50 θέλουμε για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 4-7 είναι μπροστά η ομάδα του Κώστα Χάλκια. Τόλιας με τον Σάρη στην πλάτη. Θα γυρίσει, δεν θα τελειώσει καλά. Ο Πλεξουσάκης έχει την μπάλα. Αφήνει στον Στόλη. Εκείνος συνεχίζει να έχει τον JJ πάνω του. Είναι αρκετά πιο γρήγορος ο JJ από τον Στόλη. Θα τον κουράσει αρκετά στο παιχνίδι. Πλεξουσάκης. Ωραία ενέργεια. Το καλάθι όμως φτύνει την μπάλα έξω. Ο Ράνης πήρε το rebound. Βρήκε τον JJ. Ένα pull-up jumper από εκείνον είναι άστοχο. Ο Τόλιας προσπάθησε για το επιθετικό, δεν τα κατάφερε. Ο Πλεξουσάκης τελικά καθάρισε το αμυντικό για τους Retirees. Στόλης. Στον Πλεξουσάκη με ανοιχτό διαδρομό. Εκείνος θα πάει προς τα μέσα και θα μειώσει 6-7. Και οι δύο coach είναι όρθιοι και φωνάζουν είτε για την άμυνα είτε για την επίθεσή τους. JJ. Πολύ ωραία ενέργεια. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Πλεξουσάκης πήρε το rebound. Δίνει καλά τον διαδρομό του Παπαδόπουλος και κόβει τις προϋποθέσεις ενηδιασμού. Ο Στόλης ηρεμεί την επίθεση των Retirees. Ο Μιχαηλίδης θα γυρίσει με τον Φωτόπουλο. Πάρει στη βοήθεια ο Τόλιας που θα τον κόψει. Επιθετικό rebound από τον Μιχαηλίδη. Θέλει να γυρίσει και πάλι. Δεν θα τελειώσει καλά. Τώρα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να σηκωθεί ο Σαρής. Το ακούει, το κάνει. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Είχε την πίεση του χρόνου ο Σαρής. Ράνης. Θέλει να πάει από αριστερά, βρίσκει τον Φωτόπουλο από το ύψος των βολών, σηκώνεται και γράφει καλά, εκείνος 6-9. Ο Στόλης κεφάλι στην μπάλα. Δίνει στον Πλεξουσάκη. Σαρής και τώρα Στόλης κεφάλι. Βγαίνει ο Γιάννης από τα σκρίν, έχουμε επιθετικό φάουλ από ποιον, από τον Παντελή, από τον Σαρή, όχι από τον Μιχαηλίδη.
στην προσπάθειά του να σκρινάρει για να βγει ο Γιάμεος. Στο τρίποντο έκανε επιθετικό φάουλ. Ο Ράνης κατεβαίνει πολύ γρήγορα, βρίσκει τον Καραγιάννη, δεν βάζει καλά εκείνος. Ο Πλεξουσάκης τώρα φτάνει ως το lay-up, βάζει καλά της. Οχτώ εννιά, μειώνει Ριδαϊρίς, Ράνης. Τον Φωτόπουλο, πάει προς τα μέσα εκείνος. Θα χάσουν την μπάλα Ριδαϊρίς, ο Γιάμεος. Έχουν υπεραριθμία τώρα στην επίθεση, πρέπει να κάνουν κάτι πολύ γρήγορα. Ριδαϊρίς, ο Πλεξουσάκης αργεί όμως. Στόλης για τρεις. Δεν θα πει το σούτ, ο Μιχαηλίδης πάλεψε, ο JJ όμως καθάρισε τελικά το rebound. Ράνης πάει από δεξιά, θα πάρει φάουλ χαμηλά από τον Γιάμεο. Παπαδόπουλος δίνει στον Καραγιάννη και εκείνος έξω στον Ράνη. Ο Παπαδόπουλος σηκώνεται για τρεις, το γράφει 8-12. Προς τα που βλέπει το φεγγάρι ο Μαυρόπουλος, θέλω να μου πει σήμερα, μιας που μας βλέπει και live. Στόλης στον Σαρή, ο Πλεξουσάκης τώρα έχει στον τρίποντο, μέσα στον Μιχαηλίδη, έχει πλεονέκτημα με τον Χριστόπουλο στην πλάτη, πάλι έξω στον Πλεξουσάκη, θα δώσει όμως το τρίποντο, δεν είναι καλό. Έχουμε φάουλ από τον Καραγιάννη στον Σαρή στην προσπάθεια να μαζέψει το rebound, κράτησε το χέρι του αντιπάλου του κάτω. Μιχαηλίδης στον Στόλη, κινείται από την baseline, προσπάθησε να βρει τον Σαρή, χρεώνονται με 3 δευτερόλεπτα οι Ριταϊρίς. Έχουμε time out, διακόπτουμε για λίγο, επιστρέφουμε τη συνέχεια. Γυρίσαμε από το time out. Πάρη, θα σας δείξουμε και εσάς live, άμα είστε ήρεμα αγόρια σε κάποια αγωνιστική. Τσιλάβης έχει περάσει το παιχνίδι. Αυτός έχει και την μπάλα τώρα για τους Τούρτους. Βλέπει τον Καραγιάννη και εκείνος τον Φωτόπουλο. Ξανά θα σηκώθει ο Φωτόπουλος, τώρα είναι άστοχος ο Στόλης. Θα χάσει το rebound από τον JJ. Ο Καραγιάννης βλέπει το τρέιλερ του Φωτόπουλου που ήρθε από ψηλά. Σηκώθηκε, πήρε φάουλ και πάει για βολές. Με 4 και 5 να μένουν για να τελειώσει η περίοδος. Ο Αφολάνιο πέρασε στο παιχνίδι. Τον Κοτζαμπά δεν έχουμε δει ακόμα από τον Κουσούλη. Άστοχος ο Φωτόπουλος στην πρώτη του βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. Στόλης δίνει στον Πλεξουσάκη, ο Τσιλάβης είναι τώρα πάνω του. Ο Σαρής ξανά στον Στόλη. Βγαίνει ο Γιάμεος, θα πάρει. Προλάβει και έκλεισε όμως ο Τσιλάβης. Αφολάνιο θέλει να γυρίσει, κλείνει καλά ο Καραγιάννης. Πέρασε την πάσα στον Πλεξουσάκη, έχασε το lay-up. Εκείνος φαινομενικά εύκολο το καλάθι. Θα κάνει και φάουλ στον JJ. 3 και 37 μένουν, 8-13 το σκορ. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω καμία πληροφορία, Κώστα, γιατί έχουμε για ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ και δεν είναι Παναθηναϊκοί όλοι. Τσιλάβης φτάνει μέχρι το lay-up, δεν βάζει γαλάθι. Ο Στόλης θα πάρει rebound. Βλέπει ωραία τον Πλεξουσάκη εκείνος. Έπαθε μια τρικυμία στο κεφάλι του, ήθελε να μπει προς τα μέσα, ξέχασε να υποδεχτεί. Όμως και του βγήκε η μπάλα, ο Κοτσαμπάς περνάει για να του δώσει δύο ανάσες. Πρώτο παιχνίδι του Κοτσαμπά για φέτος στο τζάμπολ, για να δούμε πώς θα πάει. Ο Καραγιάννης θα χάσει τώρα το καλάθι, ο Αφολάνιο
Θα περάσει το κέντρο, το τεσάρι του Γκουσούλη, παίζει και άσος για αμέως. Και τώρα Κοτσαμπάς με τον Τσιλάβη, έχει πλεονέκτημα. Δεν είναι εύστοχος ο Τσιλάβης. Θα σηκωθεί, αυτό δεν είναι βήματα, είναι νομίζω κακό σφύριγμα του διαιτητή. Ξεκίνησε τρίπλα χωρίς να σηκωθεί. Λάθος το σφύριγμα, εμείς τα λέμε όλα, δεν είμαστε... Δεν φοράμε γυαλιά εδώ πέρα στο πρωτάθλημα. Να τα ακούτε αυτά κύριοι που βλέπετε το live. Κοστόλη στην επαναφορά θα κοπεί από τον JJ. Δεν αλλάζουν και πολλά, κάτι δεν κατακύλησαν από το ρολόι. Σαρίς, θα σηκωθεί για τρεις, δεν είναι καθόλου καλό το σουτ όμως. Ο Γιάμεος θα πάρει θετικό rebound. Αφολάνιο, έχουν 6 δευτερόλεπτα οι Ριταερείς. Πάει προς τα μέσα Αφολάνιο, σηκώνεται, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Ο Τσιλάβης παίρνει rebound, ο Φωτόπουλος έχει χτυπήσει και είναι η διακοπή για αυτόν. Σώσεις δεν με σέβονται, δεν απαντάω από εδώ και πέρα. Χριστόπουλος στον Παπαδόπουλο. Θα πάρει την από τον Καραγιάννη, θα τον βρει με μια πασαλόμπα. Θα σηκωθεί έχοντας τρεις παίκτες γύρω του εκείνος. Ούτε τώρα θα βάλει το καλάθι. Ο Στόλης περνάει το κέντρο. Δεν κάνει καλή πάσα, όμως θα κλέψουν οι δίρτους. Ο Παπαδόπουλος έχει την μπάλα. Ο Φολάνιο κάνει ένα πολύ κακό φάουλ. Τράβηξε τον αντίπαλο από πίσω. Ήταν λογικό να χρειαστεί με αντιαθλητικό. Αυτό το σφύριγμα ήταν σωστό. Μπράβο, Νικό Γλυκιώτη. Ο Παπαδόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη, 8-14 με 2 και 14 να μένουν. Ο Χριστόπουλος πάει στην επαναφορά. Παπαδόπουλος παραλίγο να κλέψει ο Γιάμεος, ήταν έξυπνα στην πλάτη όμως. Παπαδόπουλος κρατάει, δίνει στον Καραγιάννη, έχουμε φάουλ και βολές για τον Καραγιάννη. Στον νεκρό χρόνο που έχουμε τώρα μέχρι να σουτάρει τις βολές του Καραγιάννη, θέλω ένα poll στα comments όσοι μας βλέπετε να πείτε νικητές. Όποιος το βρει, ένας τυχερός έχει μια καραμέλα από μένα. Στο επόμενο παιχνίδι θα τον δω. Ο Καραγιάννης θα χάσει την πρώτη βολή. Θα βάλει με τον ταμπλό τη δεύτερη, 8-15. Στόλης. Δίνει στον Αφολάνιο, ο Καραγιάννης είναι πάνω του, του κάνει φάουλ, έχουν ομαδικά να δώσουν. Το δεύτερο ήταν αυτό για τους ντύρτους. Αφολάνιο σηκώνεται, είναι άστοχος στο follow. Ο Κοτσαμπάς προσπάθησε, δεν το έβαλε και η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Φωτόπουλου ή του Τσιλάβη. Δεν το λαμβάνω. Παίρνει πίσω το σφυρίγμα του ο ρέφερι, διορθώνει και λέει ότι έβγαλε ο Κοτσαμπάς. Τσιλάβη. Καραμέλα ούζου για να πιάνει όλα τα γούστα. Παπαδόπουλος drive, σηκώνεται με την άμυνα του Κοτσαμπά, δεν κάνει καλό τελείωμα. Ο Κοτσαμπάς έχει βρει την μπάλα, λέει ο διαιτητής. Έτσι η κατοχή παραμένει στους δίρτους, έχουν 7 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι για επίθεση. Θα σηκωθεί για τρεις ο Παπαδημητρίου. Με το που πάτησε πάρκε θα το γράψει 8-18 στο συν 10 εγκέρτους. Χρειάζονται λύσεις και απάντηση οι Ριταϊρείς που παίζουν με δύο μεγάλες απουσίες, αυτή του Καρτιάκου και του Ηλιάκη. Λεψουσάκης. Έχουμε φάουλ. Από ποιον? Δεν είδα τι έδειξε. Πρέπει να είναι από τον Τζιλάβη το φάουλ.
μπορούμε να έχουμε συνέχεια ακόμα, όσο ο Σάρης είναι στο πάρκε. Ο Πλεξουσάκης πέρασε στη θέση του, ο Αντωνόπουλος είναι στην επαναφορά. Πλεξουσάκης στον Αφολάνιο, ο Τόλιας είναι στην πλάτη του. Βρίσκει ωραία πάσα στον Αντωνόπουλο, θα σηκωθεί, δεν θα βάλει το lay-up εκείνος ο Τόλιας. Μάζεψε το rebound και έδωσε τον Τζιλάβη. Παπαδόπουλος, Τζιλάβης για τρεις. Έστωχο και αυτό από την Τύρτους. 8-21. Απίστευτα πράγματα στην περίοδο και σε επίθεση και σε άμυνα υπέρ της Κώστα Χαλκιά. Ψάχνονται ακόμα οι Ριταϊρίς. Λεξουσάκης, Κοτσαμπάς και τώρα Αντωνόπουλος. Διαμέως ξεκινάει ένα drive, θα τελειώσει, δεν θα βάλει καλάθι. Έσπρωξε την μπάλα έξω, αλλά εκεί ήταν μόνο ο Παπαδημητρίου που βρήκε τον JJ. Έφτασε μέχρι το lay-up και έβαλε το καλάθι. 8-23 στο συν 15 η Τύρτους. Αντωνόπουλος θα χάσει την τρίπλα από τον Παπαδημητρίου. 3 με 1 έχουν φύγει στον ευνηδιασμό η Τύρτους. Με τον ίδιο τρόπο που τελείωσε πριν πήγε να τελειώσει και τώρα. JJ πήρε φάουλ από τον Πλεξουσάκη, θα πάει για βολές. Βάζει την πρώτη, χάνει τη δεύτερη. Ο JJ θα τελειώσει και το παιχνίδι μετά το rebound του Πλεξουσάκη. 8-24 μπροστά η Τύρτους. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Κάποιος πρέπει να πάει στην επαναφορά από τις Retirees. Ο Στόλης θα πάει, ο Κοτσαμπάς ανεβαίνει για να πάρει την μπάλα και να την αφήσει. Αφολάνει ο Αντωνόπουλος και Γιάμεος είναι η υπόλοιπη στην πεντάδα των Retirees. Ο Γιάμεος έχει τώρα την μπάλα. Πάει από ο Κράιφ προς τα μέσα, θα σηκωθεί, θα πάρει φάουλα από τον Παπαδημητρίου που μαζί με Ράνι, Καραγιάννη, Τσιλάβη και Φωτόπουλο είναι στην πεντάδα της Δίρτους. Μπολές έδωσαν οι διαιτητές στον Γιαμέο. Θα χάσει την πρώτη ο Μαρίνος, το 8-24 παραμένει. Χάσει και τη δεύτερη. Καθάρισαν το rebound οι Τύρτους. Ο Ράνις φτάνει γρήγορα μέχρι απέναντι, βάζει το χέρι. Ο Στόλης του κάνει φάουλ και τον στέλνει για βολές. Θα βάλει την πρώτη ο Ράνης, 8-25. Θα βάλει και τη δεύτερη, 8-26. Στόλης. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει συμπέκτη, βρίσκει τον Γιάμεο. Ξανά Στόλης και τώρα Αφολάνιο. Κλείνεται από δύο μέχρι στις Τύρτους. Πασάρει τον Γιάμεο. Βλέπει τον Στόλη, εκείνο σηκώνεται για τρεις. Δεν το γράφει. Rebound ο Καραγιάννης. Η μπάλα θα βγει από τον Αφολάνιο. Τσιλάβης. Στον Φωτόπουλο, ο Αντωνόπουλος είναι πάνω του στην άμυνα. Πατάει και σηκώνεται, αλλά είναι κακό το σούτ του Φωτόπουλου τώρα. Ο Αντωνόπουλος έχει την μπάλα. Σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Στόλη. Στη δεξιά πτέρυγα κινείται εκείνος. Ψηλά ανεβαίνει και ζητάει για μέος. Έχει ετοιμαστεί για ένα αποστάρι ο Αφολάνιο. Τον Αντωνόπουλο προσπαθεί. Όχι, προσπαθεί, τροφοδοτεί μάλλον. Ο Γιάμεος θα σηκώσει τώρα για τρεις. Καλλιώσει το σούτο ο Φωτόπουλος. Ο Ράνης είναι τώρα στην μπάλα. Βλέπει τον Τζιλάβη. Υποψία διπλής τρίπλας. Δεν σφυρίχτηκε κάτι, ο Ράνης βλέπει τον Καραγιάννη, δεν βάζει καλά, ούτε τώρα ο ψηλός της Τύρτους. Ο Στόλης αφήνει στον Αφολάνιο, ξεκινάει drive,
φτάνει μέχρι μέσα, βάζει καλά, παίρνει και φάουλ. 10-26 και έχει αντιβόλιο Απολλώνιο. Βάζει και τη βολή. 11-26. Ράνης. Στον Τσιλάβη και εκείνο στον Παπαδημητρίου κατευθείαν. Ο Καραγιάννης θα πάρει φάουλ από τον Κοτσαμπά. Παπαδημητρίου δίνει τον Καραγιάννη, Φωτόπουλος και ξανά Παπαδημητρίου. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Καραγιάννη. Μπήκε το σου του Παπαδημητρίου, το πανηγυρίζει. Αλλά δεν μετράει. Έχουμε σφύριγμα. Αλλαγή ποιος? Αντωνόπουλος στον Κοτσαμπά, βλέπει τον Αφολάνιο, σηκώνεται για δύο, εκείνος ξανά καλάθι, δίνει ανάσες στους Ριδαερίζο. Αφολάνιο 13-26 μειώνει με ένα δικό του 5-0. Ο Τσιλάβης έχει την μπάλα στον Ράνι, θα περάσει, έχει, είναι πολύ πιο γρήγορος. Ο Παπαδημητρίου σηκώθηκε για τρεις, είναι άστοχος, ο Τόλιας θα κάνει φάουλ στον Αφολάνη, στην προσπάθειά του μάλλον να πάρει το rebound. Στόλης στον Κοτσαμπά. Ο Αντωνόπουλος ψηλά τώρα. Πάλι Στόλης, ο Κοτσαμπάς ζητάει. Καταφέρνει να πάρει, βρίσκει πολύ ωραία πάσα στον Αφολάνιο. Ξανά καλάθι. Βρίσκει ένα 7-0 μόνο στο Αφολάνιο. 15-26. Συλλάβεις τον Φωτόπουλο, έχουμε φάουλ από τον Αντωνόπουλο, είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τη Δίρτους, για το Ιουσριταερή, συγγνώμη. Παπαδόπουλος στον Φωτόπουλο. Ράνης και ξανά Παπαδόπουλος, είναι γνωστό play από το out, συνήθως βγαίνει στον Χαλτιάτα. Αν παίζει τώρα, βγήκε στον Παπαδόπουλο, έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα διαβασμένη αυτή η φάση. Ήταν έστωχο το τρίποντα από τον Αντρέα, 15-29. Ο Κοτσαμπάς πάει προς τα μέσα, θα σηκωθεί, δεν θα βάλει καλά. Ο Τόλιας μαζεύει και δίνει στον Ράνη και εκείνο στον Τζιλάβη. Φτάνει μέχρι το lay-up και το καλάθι εκείνο. 15-31, ανεβαίνει και πάλι διαφορά. Κοτσαμπάς Στόλης, έχουμε φάουλ εκτός φάσης από τον Τόλια στον Αφολάνιο. Ο Κοτσαμπάς ζητάει αλλαγή, ο Πλεξουσάκης λογικά έχει σηκωθεί για αυτόν ακριβώς τον λόγο. 6-20 για να κάνουμε ημίχρονο. Ο Αφολάνιο είναι στις βολές. Τα μεγάλα κεφάλια του Τζάμπολ έχω να πω ότι είναι δίπλα μου. Γίνεται τόσο κουφάλες που δεν μιλάει κανείς της. Δεν θέλω να ονοματίσω. Ξέρετε εσείς. Κάνει την πρώτη βολή Αφολάνιο. Βάζει τη δεύτερη, 16-31. Τσιλάβης. Βλέπει ωραία πάσα στον Φωτόπουλο, εκείνος άργησε όμως να ρολάρει και να καταλάβει. Η κατοχή περνάει στους Ριτάιρες, ο Στόλης έχει την μπάλα. Λεξουσάκης στον Αντωνόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, εκείνος κάνει όμορφη ενέργεια, αλλά τελικά θα χρεωθεί με βήματα ο Μιχαηλίδης, θα τον αλλάξει κιόλας. Στο παιχνίδι ο Τόλιας είναι στην επαναφορά. Έχουμε αλλαγές και από την άλλη για την Τύρτους.
Ο JJ πέρασε το παιχνίδι. Τσιλάβης. Χριστόπουλος και τώρα Παπαδόπουλος. Ο Τόλιας θέλει ένα screen. Ανεβαίνει και το δίνει ο Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφη πάσα. Επιστρέφει στον Τόλια. Γράφει καλάθι ο ψηλός. 16-33. Time out κατευθείαν από τον Κουσούλη. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Ο Γιαμέος είναι στην επαναφορά. Γυρίσαμε από το time out. Ο Στόλης έχει τώρα την μπάλα. Ο Ράνης πάνω του. Συνεχίζει να κρατάει ο Στόλης. 10 δευτερόλεπτα έχουν ακόμα οι ριταρίς. Πάει προς τα μέσα. Ήταν άδεια η ράκετα. Δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη. Ο Τσιλάβης έκλεψε την πάσα. Ο Πλεξουσάκης είναι πάνω του. Όμορφης τρίπλες από τον Τσιλάβη. Αφήνει και στον Παπαδόπουλο. Κινείται από την baseline. Θα χάσει την τρίπλα όμως. Βγαίνει μπάλα. Βγαίνει και άμυνα για τους ριταρίς. Στόλης. Κάνει πολύ κάτι πάσα. Πετάχτηκε και γράπωσε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Τσιλάβης για τρεις στον εχνιδιασμό. Είναι εύστοχος ο σούτου. 16-36 στο συν 20 Ντύρτους. Στόλης. Ψαρή. Ξανά Στόλης. Μάχη στη ρακέτα μεταξύ Σάρη και Ράνη. Αποφασίζει να δώσει πάσα στον Πλεξουσάκη. Ο Στόλης τώρα έχει ο Μιχαηλίδης. Ξανά Στόλης πρέπει να σηκωθεί. Αργεί πάρα πολύ. Θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Εξαιρετική και στην αμυντική και στην επιθετική της λειτουργία είναι σήμερα η Τύρτους. Αντιθέτως οι Ριταερίς ψάχνονται αρκετά. Το μάτς. Η πάσα του Ράνη τώρα δεν θα περάσει. Ο Μιχαηλίδης θα πεταχτεί, θα κλέψει. Ο Γιάμεος φτάνει μέχρι το lay-up. Θα πάρει φάουλ από τον Ράνη ψηλά και θα πάει για δύο βολές. 4 και 12 μένουν για να κάνουμε ημίχρονο. Ο Γιάμεος θα βάλει την πρώτη, 17-36. Θα βάλει και την δεύτερη, 18-36. Μειώνει σε double score το παιχνίδι. JJ στον Ράνι. Ο Τόλιας έχει πάρει θέση. Ο Τσιλάβης είναι στην baseline. Θα βγει, θα το αδειάσει τη ράκετα. Ο Τόλιας θα πάρει όλη την επίθεση πάνω του και θα γράψει το καλάθι. 18-38 με 3:50 να μένουν τώρα. Στόλης. Ψάκι, ο Τσιλάβης είναι επάνω του, περνάει πάσα στον Μιχαηλίδη. Ο Πλέξ φάουλ από τον JJ. Βολές για τον Χρήστο. Με 3:36 να μένουν. Κάθε πόντος μετράει. Ο Καραγιάννης θα μπει και ο Τσιλάβης θα βγει. Περίεργη αλλαγή από τον Χαλιά. Ο Άγιος μαζί μας, καλησπέρα Άγι. Άγι. 20-38 βάζει και τις δύο βολές ο Μιχαηλίδης. Ο JJ πάει προς τα μέσα. Του κλείνει καλά το διαδρόμο ο Άρης. Ο Βαδόπουλος στον Τόλια. Ράνης. Θα πάρει όλη την επίθεση πάνω του. Θα πάρει κεφάλαιο από τον Γιάμεο. Θα πάει για βολές. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Ράνης. Θα χάσει και τη δεύτερη. Ο Πλεξουσάκης παίρνει rebound. Έτσι όπως πάει το match, βλέπω
η Χιτ, το Αρβανιτάκι, η Τεσπεράδο. Να μένουν οι αίτητες του πρωταθλήματος προς το βάρον. Μιχαηλίδη, τον Στόλι. Εκείνο τον Κοτζαμπά με τον Χριστόπουλο στην πλάτη δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει, αλλά ήρθε και ο Παπαδόπουλος στη βοήθεια. Ράνης. Τον JJ έκανε προσπίση και ξεκίνησε βήμα. Χρεώθηκε με βήματα. Στόλις. Το Τσαμπάς. Ξανά Στόλις. Για τρεις ήταν άστοχος. Θα βρει τον Σάρη και αυτός άστοχος μετά το επιθετικό ριμπάν. Μάχεται και παίρνει άλλο ένα επιθετικό ο Σάρης. Στόλις και τώρα Πλεξουσάκης. Έχουν ακόμα χρόνο. Θα δώσει πάσα στον Κοτσάμπα. Μια που μένουν 2 λεπτά, μπορώ να κάνω μια πολύ πουλή ερώτηση τώρα. Αργύρι και Βασίλη, πώς βλέπετε το παιχνίδι? Ένας, τώρα πρέπει να μιλήσετε. Μας ακούει ο κόσμος. Τις απουσίες που έχουν τα παιδιά Ήρη Ταϊρής, τον Καρτή και τον Μιλιάκη. Θα βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι αν ήταν αυτοί μαζί. Στο πάνω δείχνουν ότι οι τύρκους πάνε πολύ καλά και το έχουν σκεφτεί και το έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Αργύρι. Συμφωνώ, αλλά μην ξεγράψεις ποτέ την Ήρη Ταϊρής. Έχουν κράμα πρωταθλητή. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Οι δυο σας τους είχετε πάρει ένα πρωτάθλημα. Ως Ρεμπελιάκο, βέβαια όχι ως Ριταερίς. Ως Ριταερίς δεν τους έχει πάρει κανείς πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουν πάρει ούτε ήδη. Παλιά όταν ήμασταν νέοι. Λόγια ενός σοφού γέροντα. Φάουλ, έχουμε και βολές για τον Ράνι. Συνήθως δεν είναι εύστοχος περίεργος. Παρόλο που είναι ένας κινητικός γκάρτ με σουτάκι, από τις βολές κάτι παθαίνει. Τώρα βάλει την πρώτη, δεν με δικαιώνει. Γιατί ρε Ράνι. Και με ξεφτιλίζει με τη δεύτερη, 20-40 double score για την Τύρτους. Έχουμε αλλαγές, ο Φωτόπουλος αλλάζει τον Ράνι. Όχι, δεν αλλάζει τον Ράνι, αλλάζει τον Τόλια. Πολύ χαμηλά πάνω σου έχουν κρατήσει η αλήθεια. Είναι 20 πόντους, τελειώνει η δεύτερη περίοδο σχεδόν. Νομίζω είναι πολύ χαμηλά για την Ταϊρής. Ναι, είναι αρκετά χαμηλό το σκορ των παιδιών. Βέβαια λείπουν λείπει το ένα δεύτερο των πόντων που βάζουν σε κάθε παιχνίδι που είναι ο Ηλιάκης. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ο οποίος δεν είναι μόνο η πόντη που βάζει, είναι θα μπορούσε να ανοίξει την άμυνα των Τύρτους. Θα αναγκάζονται να βγουν λίγο πιο επιθετικά στην περιφέρεια για να του κόψουν σουτ. Ο Σάρης έχει την μπάλα τώρα στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη, 21-40. 1-24 μένει για να κάνουμε ημίχρονο. Ο Χριστόπουλος έχει την μπάλα. Παπαδημητρίου. Θα του κλέψει ο Κοτσάμπας. Φτάνει μέχρι το lay-up, δεν θα κάνει καλό τελείωμα. Ο JJ που γύρισε έβγαλε και την άμυνα. Θέλει να τρέξει ένα coast to coast, θα τελειώσει. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι ο Πλεξουσάκης. Βλέπει τον Μιχαηλίδη, ξανά Πλεξουσάκης. Και εκείνος τον Κοτσαμπά, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή πάσα. Ο Κοτσαμπάς γύρισε αλλά δεν έβαλε το καλάθι, αναγκάθηκε να βγει πιο έξω. Ο JJ τώρα παίρνει την μπάλα από τον Καραγιάννη, του την επιστρέφει. Κακό τελείωμα από εκείνον όμως. 40 δευτερόλεπτα το τελευταίο 1,5 λεπτό του αγώνα. Είναι λίγο άναρχο. Ο Στόλις βλέπει Πλεξουσάκη για 3. Κακό σουτ. Ο JJ φτάνει μέχρι το lay-up. Και βάζει καλάθι τώρα 21-42. Μία επίθεση μένει. Και είναι όλοι για τους Ριταερίς. Για να κάνουμε ημίχρονο. Στόλις. Στον Σάρι. Ξανά Στόλις.
5 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τους Ριντοαέρες, 3-2, πρέπει να σηκωθεί το κάνει. Ο Στόλης βάζει καλάθι και τελειώνει η περίοδος. 23-42 μπροστά η Τύρτους. Βέβαια ένα ημίχρονο ακόμα είναι αρκετό. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα όπως είναι οι Ριντοαέρες που μπορούν να βρουν σκορ και ρυθμό ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδο στο παιχνίδι. Ένα σημαντικό προβάδισμα έχουν οι Τύρτους από το πρώτο ημίχρονο. Ράνης, Χριστόπουλος, Φωτόπουλος, Τόλιας και Παπαδόπουλος είναι στην πεντάδα τους. 23-42 είναι το σκόρο. Φωτόπουλος έχει την μπάλα. Δεν θα βάλει καλάθι. Ο Σαρής θα πάρει rebound. Τα Φολάνη, ο Στόλης, Πλεξουσάκης και Γιάμιος είναι οι υπόλοιποι στην πεντάδα. Για τους Ριταερείς, ο Αφολάνη έχει τώρα. Βλέπει Πλεξουσάκη και εκείνος στον Στόλη για τρεις. Άστοχη και η πρώτη επίθεση των Ριταερείς. Χριστόπουλος πάει πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, θα κατεβάσει το χέρι ο Σάρης. Δεν έμεινε έτσι. Όπως λέει δεν έμεινε κάθετος, έκανε φάουλ στον JJ και τον στέλνει για βολές. Βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, 23-44. Χρήστο Καλιτσάντζη, σε περίμενα νωρίτερα. Μπήκες για το δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να μου αιτιολογήσεις γιατί είσαι κόμμενο. Στόλης. Στον Πλεξουσάκη. Ξανά Στόλης. Και ξανά Πλεξουσάκης, θα πατήσει γραμμή. Ο Φωτόπουλος πέφτηκε πάνω στο Γλυκιώτη. Δεν τον είδε εκεί κάτω. Ο Παδόπουλος στον Χριστόπουλο. Ο Στόλης είναι πάνω του. Τον κυνηγάει. Ο Πλεξουσάκης παραλίγο να κλέψει την πάσα του JJ. Η κατοχή παραμένει όμως στους Τύρτους. Έχουμε αλλαγή, ο Τόλιας θα βγει και θα μπει ο Καραγιάννης. Παπαδόπουλος ξεκινάει drive. Πασάρι στον Φωτόπουλο, σηκώνεται και γράφει καλά εκείνος. Πολύ καλό μάτς από τον Φωτόπουλο, 23-46. Πλεξουσάκης. Τον Αφολάνιο με τον Φωτόπουλο εκείνος. Θα βγάλει και την άμυνα ο Φωτόπουλος τώρα. Ράνης. Σηκώνεται για τρεις ο Παπαδόπουλος. Κατευθείαν μετά από την πάσα του Ράνη. 23-49. Έχει ξεφύγει αρκετά το σκορ στο παιχνίδι. Ο Στόλης έχει και πάλι την μπάλα για τους Ριτσάιρις. Για Μέος. Θέλει να παίξει στον Αφολάνιο. Κατάλαβαν και έκλεψαν οι Τύρτους. Ο Παπαδόπουλος τον JJ με τον Σαρή είναι πολύ πιο γρήγορος. Ο JJ θα πάει προς τα μέσα, αλλά έκλεισαν καλά σε βοήθεια στις συμπαίκτες του. Ο Παπαδόπουλος άλλο ένα τρίποντο τώρα είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Καραγιάννη. Ο Φωτόπουλος μόνο το δεξί διάδρομο ανοιχτό φτάνει μέχρι το λέει απεύκολα. 23-51. Στόλης. Πλεξουσάκη και τώρα για Μέος. Είναι άστοχο το τρίποντο ο Ράνης. Πήρε το rebound, βρήκε το JJ. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη τώρα, δεν σηκώνεται, παίρνει φάλα από τον Πλεξουσάκη. Είναι το τρίτο ομαδικό. Όχι, είναι το δεύτερο ομαδικό. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Ριταερείς. Κανένα δεν έχω στην περίοδο η Τύρτους. Έχουμε πολλές αλλαγές. Κοτσαμπάς, Αντωνόπουλος και Μιχαηλίδης πέρασαν από Λάνιο, Γιαμέος και Στόλης βγήκαν. Ο Παπαδόπουλος θα χάσει τώρα από τον Κοτσαμπά. Με όμορφη ενέργεια έδωσε στον Πλεξουσάκη, έφτασε μέχρι το lay-up και το καλάθι. Εκείνος 25-51.
Ο διαιτητής θα σταματήσει τον χρόνο μέχρι να γίνει η επαναφορά. Χριστόπουλος. Ράνης. Ο Φωτόπουλος ζητούσε, αλλά ο Ράνης προτίμησε να πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη ενέργεια. Ο Μιχαηλίδης πήρε το rebound. Αντωνόπουλος. Τον Σάρι. Εκείνος τον Πλεξουσάκη. Δεν μπόρεσε να κάνει υποδοχή ο Πλεξ. Ο JJ τώρα στην μπάλα. Θα φτάσει μέχρι την απέναντι ράκετα. Θα σηκωθεί, θα πάρει φάουλ και θα πάει για βολές. Το φάουλ ήταν από τον Κοτσάμπα. Χάνει την πρώτη ο Τζέι. Βάζει τη δεύτερη, 25-52. Αντωνόπουλος. Τον Κοτσάμπα. Θα σηκωθεί. Θα πάρει φάουλ και θα πάει και αυτός για δύο βολές. Με το ταμπλό γράφει την πρώτη, 26-52. Θα βάλει και τη δεύτερη, 27-52. 6 και 26 μένουν για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ράνης είναι στην μπάλα. Παπαδόπουλος στον Φωτόπουλο. Ξεκίνησε τρίπλα εκείνος και πήρε φαουλ χαμηλά από τον Μιχαηλίδη. Εσύ ρε Αλέξανδρε που μπήκες τώρα, πόσα παιχνίδια κάνεις ταυτόχρονα. Ο Ράνης δίνει στον Παπαδόπουλο. Η πάσα του κόβεται από τις Retirees. Έχουμε αλλαγές. Ναι, έχουμε αλλαγή. Μάλλον μία. Ο Αφολάνιο θα περάσει στη θέση του Μιχαηλίδη. Και το μεγάλο μεγάλο κεφάλι στο πρωτάθλημα μπαίνει. Κοντόπουλος. Ο Γιώργος Γράψας. Ας αυτόν θα πω όνομα. Καραγιάννης. Στον JJ. Έξω ο Καραγιάννης, Φωτόπουλος για τρεις. Δεν μπαίνει το σούτ από το ψηλό. Ο Πλεξουσάκης δίνει στον Αντωνόπουλο, τώρα έχει το Τσαμπάς. Ξανά ο Τσαμπάς μετά την πάσα του Αντωνόπουλου. Step back, σουτάκι και καλάθι από εκείνον. 29-52. Γρήγορα απέναντι θέλω να φτάσουμε τον JJ. Η Τίρτους, η πάσα του Ράνι δεν ήταν τόσο καλή. Ο JJ ζητάει συγγνώμη, δεν είναι αυτό για τόσο. Κάτω με. Αντωνόπουλος. Δίνει το Πλεξουσάκι, ο Σάρης έχει τώρα με τον Καραγιάννη. Ήθελε να παίξει τον Κοτσάμπα, η μπάλα βγήκε από τον Φωτόπουλο. Ξανά λάθος σφύριγμα από τον Γλυγιώτη, το πήρε πάνω το Φωτόπουλος. Λεξουσάκης. Όμορφη ενέργεια, πολύ όμορφη ενέργεια. Έστειλε άλλο τον Παπαδόπουλο, αλλού πήγε εκείνος, 31-52. Συλλάβεις. Ξεκινάει τρίπλα, ο Σαρίς προσπαθεί να τον κυνηγήσει. Ο Καραγιάννης τώρα θα κάνει επιθετικό φάουλ στον Σαρί. Αντωνόπουλος. Τώρα Αντωνόπουλος. Συλλάβεις στην πλάτη του Σαρίς με τον Καραγιάννη, γνωστή μονομαχία της μέρας.
33-52, πολύ όμορφη ενέργεια. Η Κωνσταντίνα δεν μας βλέπει live, αλλά μας βλέπει από το Viber. Κωνσταντίνα, γιατί δεν μας δίνεις views? Τι λάβεις? Στον Φωτόπουλο, σηκώνεται και απαντάει εκείνος. 33-54. Ξανά Τενόπουλο στην μπάλα για τους Retirees. Ξεκινά ένα όμορφο drive, θα φτάσει μέχρι το lay, όχι δεν θα φτάσει μέχρι το lay up, γιατί για να φτάσει εκεί έχει κάνει βήματα, εγώ νόμιζα ότι προηγήθηκε foul. Παπαδόπουλος. Δίνει στον Τσιλάβη. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης από τον Σαρή στον Τόλια. Βολές για τον Τόλια. Από τις βόλες του Τόλια. Ενώ η οργάνωση στο πρωτάθλημα δεν περιγράφεται. Αντωνόπουλος στον Μπλεξουσάκη. Ο Κοτσαμπάς δίνει και πάλι στον Αντωνόπουλο. Ο Γιαμέος θα σηκωθεί για τρεις, γίνοντας από τα σκριν. Δεν έβαλε καλά, θα πήραν επιθετικό rebound όμως οι Retirees. Γιαμέος θα κάνει βήματα. Ο Βαδόπουλος αφήνει στον JJ. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Τόλια στον Γιαμέο και αρκετά σκληρό. Κατεδάφισε στην κυριολεξία τον Γιαμέο Τόλια. Έχουμε παρατήρηση στους πάγκους από τον γυρίζει αγώνα. Από τον Σιώτη συγκεκριμένα ήταν παρατήρησης. Ο Τσαμπάς στον Αντωνόπουλο, εκείνος στον Αβολάνιο, drive. Αναγκάζει να πετάξει την μπάλα όπως για να μην χρεωθεί βήματα. Έχουμε αντιαθλητικό φάουλ στον Χριστόπουλο από τον Αντωνόπουλο. Δύο βολές και 14 επίθεση για την Τύρτους, που είναι μπροστά με 33-55. Ενωμένουν 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Βάζει την πρώτη ο Χριστόπουλος. Βάζει και τη δεύτερη, 33-57. Τσιλάβης. Φωτόπουλος τώρα μετά την πάσα του Παπαδημητρίου. Ξανά Τσιλάβης. Θα σηκωθεί για τρεις και γράφει κι άλλο τρίποντο. Πρέπει να είναι το τρίτο του Τσιλάβη στο μάτς. 33-60. Αντωνόπουλος. Φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Το τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό για τους, για την Τύρτους, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει μπει ακόμα στον πίνακα, μπαίνει τώρα. Ο Στόλης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Μιχαηλίδης, Αντωνόπουλος και Πλεξουσάκης βγαίνουν. Ο Τσαμπάς θα πάρει φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Δεύτερο συνεχόμενο από εκείνον. Θα στείλει για βολές τον Βαγγέλη. 2 και 38 μένουν. Hello,
μας παρακολουθεί live και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από φωτογραφίες και βίντεο στο πρωτάθλημα. Η περσινή αγαπημένη κάμερα woman του Κώστα Χαλτιά που τώρα δεν μπορεί να μας ακούσει αλλά ελπίζει να μας ακούσει μετά, η Όλγα η Παπά. Διαμέως. Στον Στόλι. Θα κάνει κακή πάσα, θα κλέψει ο Τσιλάβης. Ο Τόλιας με τον Αφολάνιο ξεκινάει τρίπλα, παίρνει φάουλ από τον αντίπαλο ψηλό και πάει για βολές, ο Ράνης θα περάσει στο παιχνίδι. Ο JJ θα βγει. Θα βάλει και τις δύο βολές, ο Τόλιας 33-62. Μας παρακολουθεί και ο Στράτος πλέον, καλησπέρα Στράτο. Γιατί έχει πέσει έτσι η ομάδα. Στόλις. Στον Αφολάνιο. Σηκώνεται. Δεν βάζει το καλάθι, ο Τσιλάβης πήρε το rebound. Φωτόπουλος. Σηκώνεται κατευθείαν μετά την πάντα του Τσιλάβη. Μοιάζουν να μην μπορούν να στοχίσουν σε επίθεση οι Τύρτου σήμερα. 33-64. Στόλις. Στον Γιαμαίο. Και εκείνο στον Αφολάνιο. Θα βγει η μπάλα από ποιον, από τον Αφολάνιο. Δεν υπήρξε επαφή με παίχτη της Δίρτους. 1-23 μένει για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Τσιλάβης. Θα κάνει βήματα. Σωστά τα σφίριξε τώρα ο Γλυκιώτης. Στόλις. Ψάχνει τον Μιχαηλίδη, καταφέρνει να του περάσει την μπάλα. Με τον Παπαδημητρίου στην πλάτη, πολύ ωραίο στο ψηλά τον Τόλια. Επιθετικό ριμπάντ όμως και καλάθι από τον Χρήστο. 35-64. Με 50 δευτερόλεπτα να μένουν τώρα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Φωτόπουλος. Πάει μέχρι το lay-up. 35-66. Ο Στόλης τώρα έχει την μπάλα. Ο Ράνης είναι πάνω του. Γιαμαίος. Μια μπομπίτα ήθελε να βάλει το καλάθι, δεν τα κατάφερε. Ο Τόλιας πήρε το rebound, άφησε στον Ράνη. Τσιλάβης ξανά για τρεις. Ξανά έφυγε. Τσιλάβης 35-69. Μια επίθεση μένει τώρα 10 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα και είναι όλα για τους retirees. Ο Στόλις έχει 3-2, θα σηκωθεί. Είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάν. Προλάβε τον χρόνο ο Σάρης. Δεν έβαλε το καλάθι ούτε αυτός όμως. 35-69, αυτό θα είναι το τελικό σκορ του δεκαλέπτου. Μπροστά συνεχίζουν να είναι οι Δίρτους. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Στο μάτς για μένα ο Στόλις, Αφολάνιο, Μιχαηλίδης και Σάρης είναι στην πεντάδα των ρηταερίων που έχουν την πρώτη κατοχή. Παπαδόπουλος, Ράνης, Τσιλάβης, Καραγιάννης και Τόλιας είναι. Για την Τύρτους, Αφολάνιο. Θα σηκωθεί. Δεν θα γράψει καλάθι. Ο Τόλιας μαζεύει το rebound. Τσιλάβης. Ψάχνει λίγο χώρο. Βρίσκει από δεξιά. Φτάνει μέχρι το lay-up. Δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Ο Μιχαηλίδης πήρε. Άφησε τον Στόλι. 3-3 και τώρα 3-4 οι ριταερίς. Έχουμε φάλα από τον Ράνι χαμηλά. Από ένα από το μεγάλο ντέρμπι της ομάδας. Ο Δαμίγος τους έρχεται στο live βέβαια. Αφολάνιο από την ΑΒ θα σηκωθεί, δεν θα γράψει το καλάθι. Ο Ράνης πήρε το rebound.
φτάνει μέχρι απέναντι. Βρίσκει τον Τσιλάβη. Πάσα πίσω από την πλάτη εκείνο στον Τόλια. Ο Αφολάνη είναι στην πλάτη του Καραγιάννη τώρα. Ξεκινάει τριπλίτσα, σηκώνεται μπροστά από το Σαρί. Και γράφει άλλους δύο πόντους για την Τύρτους. 35-71. Στόλης. Μιχαηλίδης. Και τώρα Σαρί ψηλά. Ξανά Στόλης. Στον Γιαμαίο. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, δεν θα βάλει καλάθι, θα πάρει foul και θα πάει για βολές. Ο Ασπιώτης πλέον κάνει scouting και στο live. Γιαμαίος βάζει την πρώτη, 36-71. 8-40 μένουν για να τελειώσει το match. Βάζει και τη δεύτερη, 37-71. Μπράνης. Ο Στόλης ήταν πάνω του, πέρασε στα πόδια. Ο Ράνης έφτασε μέχρι το lay-up. Ξανά φάλλη, ξανά βολές. Πολλά φάλλη και πολλές βολές. Έχει το παιχνίδι. Ο Τόλιας θα βγει για να μπει ο Φωτόπουλος. Ο Ράνης θα βάλει την πρώτη βολή, 37-72. Θα βάλει και τη δεύτερη, 37-73. Στόλης. Χαϊλίδη. Και τώρα έχει ο Γιαμαίος με τον Παπαδόπουλο να είναι πάνω του. Αφολάνιο στο τρίποντο, θα σηκωθεί και θα το γράψει για δύο, το χρεώνει ο ρευτό αγώνα. Έδειξε ότι πάταγε. 39-73 λοιπόν, με 8 λεπτά ακριβώς να μένουν για να λήξει το μάτς. Ο Ράνης στην μπάλα. Ξεκινάει ένα drive. Oh, πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν θα μπει η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Όμως ο Αφολάνιο πήρε το rebound. Θέλει να τρέξει. Βλέπει και τον Μιχαηλίδη δεξιά του. Θα τελειώσει ο Χρήστος. Πολύ δύσκολο καλάθι. 41-73. Ράνης. Του δίνει αρκετό χώρο στο τρίποντο. Εκείνος ψάχνει πάσα, παρόλα αυτά θα βρίσκει τον Γιαμαίο, ο οποίος θα φτάσει γρήγορα μέχρι απέναντι, θα πάρει πολύ σκληρό φάουλ από τον Ράνι και θα πάει για βολές. Άρα τα 2-73 από τις βολές του Γιαμαίου. Χριστόπουλος αφήνει στον Τσιλάβη. Για 3. Είναι άστοχος όμως. Έχασε και ένα ο Τσιλάβης. Ο Μιχαηλίδης πήρε το rebound. Γιαμαίος. Σαρίς. Για 3. Άστοχος και αυτός. Ο Ράνης έχει τώρα την μπάλα. Πολύ γρήγορος. Δεν τελειώνει, παρόλο που είχε φτάσει σε καλό σημείο. Δες στον Καραγιάννη, εκείνο στον Φωτόπουλο. Άστοχο σουτάκι, επιθετικό rebound. Πολύ έξυπνη πάσα στον Φωτόπουλο. Ψηλός όμως δεν κατάλαβε και δεν περίμενε και να του περάσει τέτοια πάσα ο Ράνης. Στόλης. Στον Κοτσαμπά. Πάει προς τα πέσα εκείνος. Σηκώνεται, είναι άστοχος. Στο follow όμως. Γράφει δύο πόντους, 44-73. Ο JJ που έχει περάσει το παιχνίδι έχει την μπάλα.
Γιαννάνης. Και τώρα Καραγιάννης προσποιείται πάνω στο Σάρι, θα πάρει φάουλ. Έγιναν και βήματα, έγινε και φάουλ, τώρα τι από τα δύο έγινε πρώτα. Μάλλον θα ξέρει καλύτερα ο Γλυκιώτης που ήταν κοντά. Το φάουλ δόθηκε, για βολές πάει ο Καραγιάννης. 6 και 15 μένουν για να τελειώσει το μάτς. Ο Καραγιάννης θα χάσει την πρώτη βολή. Θα χάσει και τη δεύτερη. 44-73, συγγνώμη, παραμένει. Μιχαηλίδης στον Σάρι. Εκείνος δίνει στον Στόλι. Σηκώνεται, δεν γράφει καλά. Θεωράνης μαζεύει το rebound. Θα χάσει από τον Κοτσάμπα. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που με χαιρετάει. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Στόλης είναι στην επαναφορά. Γιαμαίος θα σηκωθεί, δεν θα γράψει καλά. Δεν μπερδεύτηκαν λίγο στο rebound Καραγιάννης και Ράνης, αλλά κράτησαν την μπάλα. Χιλάβης δίνει στον JJ. Σηκώνεται κατευθείαν και γράφει καλά. Εκείνος 44-75. Γιαμαίος. Στόλι πάει από το κεντρικό διαδρομό. Εκείνος θα πάρει φάουλ από τον Ράνι και θα πάει για βολές. Τέταρτο φάουλ για τον Ράνι. Βάζει την πρώτη βολή ο Στόλης, 45-75. Χάνει τη δεύτερη rebound ο Καραγιάννης. Συλλάβης έχει. 40 συλλάβης από τον Παπαδόπουλο, σηκώνεται για 3, κοντό το σουτάκι του. Ο JJ προσπάθησε να σώσει την κατοχή για την Τύρτους, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Πλεξουσάκης περνάει στο μάτς. Τη θέση του Γιαμαίου. Ο Στόλης είναι στην μπάλα. Έξω στον Σάρι. Ξανά Στόλης. Κάνει ένα step back. Βρίσκει τον ο Τσάμπα, θα πάρει φάουλ εκείνος και θα πάει για βολές. Και θα πάει για βολές, ναι. Βάζει την πρώτη, 46-75. Μας έχουν φάει Κωνσταντίνες Αργύρι, τώρα μπήκε η δικιά μου. Βάζει και τη δεύτερη, 47-75. Τσιλάβης. Στον Παπαδημητρίου σηκώνεται για τρεις. Δεν προλάβει να βγει στην άμυνα Σάρις, αλλά ήταν άστοχο το τρίποντο, έτσι καλές από τον γκάρτ του Χάλκια. Ο Κοτσάμπας έχει στην καλή ρακέτα. Βάζει ωραία το χέρι και κλέβει ο Τσιλάβης. Μεγάλη πάσα στον JJ. Βήματα από εκείνον. Στόλης. Κλείνει καλά τη ρακέτα οι Δίρτους. Δυσκολεύονται να μπουν μέσα. Οι Ριταϊρείς έχουμε φάουλ ξανά. Όμως από τον Παπαδό που λέω τώρα στον Στόλη. Ξανά βολές για τους Ριταϊρείς.
χάσει την πρώτη ο Στόλης. Θα βάλει τη δεύτερη 48-75 με 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα να μην, για να τελειώσει το μάτς. Ράνης. Αφήνει στον Παπαδόπουλο. Έρχεται για σκρίν ο Καραγιάννης, το παίρνει ο Παπαδόπουλος. Ήθελε να βρει τον Ράνη έξω. Ο Κοτσαμπάς κατάλαβε, έκλεψε, έφτασε μέχρι το lay-up και έβαλε δύο πόντους. 50-75. Ράνης. Τον Παπαδόπουλο, μάχες στη ρακέτα. Ο Κοτσαμπάς έχει χτυπήσει κιόλας. Ο Καραγιάννης δεν βάζει το καλάθι παρόλο που έμεινε μόνος του. Γύρισε από πρόβλημα ο Κοτσαμπάς, μη φύγει μάλλον πρόβλημα στην πρώτη συμμετοχή. Ελπίζουμε να μην έπαθε κάτι. Λεξουσάκης στον Μιχαηλίδη και τώρα έχει ο Σαρής με τον Παπαδημήτριο στην πλάτη. Λεξουσάκης και πάλι. Θα κοπεί με φάουλ από τον Ράνι, foul out ο Ράνης δηλαδή. Από το παιχνίδι ήταν το πέμπτο προσωπικό του, 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα μένουν για να λήξει. Ο Κοτσαμπάς θα βγει για να μπει ο Αντωνόπουλος. Δείχνει να περπατάει καλά, πιάνει λίγο τη μέση του. Βάζει και τις δύο όπλεξ, 52-75. Χριστόπουλος. Έχουμε φάουλ. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Ρικαίρις. Ο Παπαδόπουλος δίνει στον JJ. Παπαδημητρίου και ξανά Παπαδόπουλος για τρεις. Δεν γράφει το σούτ. Ο Σαρής πήρε rebound και βρήκε τον Πλεξουσάκη. Στόλης θα σηκωθεί για 3. Είναι καλό. 55-75. 2,5 λεπτά μένουν. Όσο μειώσουν η διαφορά είναι καλό οι Ρικαρίζοι. Έχουν και δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Ο JJ τώρα θα χάσει μόνο στον αβία στο λάθος. Έχουν και δεύτερο παιχνίδι δύο ομάδες. Η διαφορά θα μετράει όπως και να έχει. Διακόπτουμε λίγο για το time out. Σε λίγο μαζί. Καλησπέρα Στέφανη, συγγνώμη. Στόλης. Θα σηκωθεί για 3. Ενώ γυρίσαμε από το time out. Ο Παπαδημητρίου θα πάρει rebound. Παπαδόπουλος. Θα χάσει πολύ. Ωραία από τον Αντωνόπουλο. Ο Πλεξουσάκης φτάνει γρήγορα μέχρι απέναντι, γράφει άλλους δύο πόντους. 57-75. Χριστόπουλος. Τον Παπαδόπουλο. Ο Μιχαηλίδης βγαίνει και κλείνει πάνω του. Ο Καραγιάννης τώρα θέλει να γυρίσει. Έχουμε φάουλ από τον Αντωνόπουλο, το οποίο σφυρίχθηκε μάλλον από λάθος γιατί. Δύο βολές για τον Καραγιάννη. Ενώ και ο κριτικός μας παρακολουθεί live. Ο Καρνέσης που είναι. Το σπάσε το δεύτερο προχθές. Μην κοιτάς που τον βγάζει εγώ MVP αμπαμπά. Μας και κατέβησε κανένα μάτς. Έχουμε φάουλ τώρα στην αντίπαλη ράκετα στην τεχνική στο rebound. Βολές για τον Σάρι. Χάνει την πρώτη βολή ο Σάρης.
βάζει τη δεύτερη 58-75. Παπαδόπουλος. Έξυπνα κινήθηκε ο Πλεξουσάκης, του κλέψε την μπάλα, βρήκε τον Μιχαηλίδη, έφτασε μέχρι το lay-up, έβαλε το καλάθι. JJ στον Καραγιάννη. Ο Παπαδόπουλος έχει τώρα παίρνει φάουλ. Μπορώ να του δείξω εγώ δύο πραγματάκια του Καρνέση. Μιας που θέλεις και μεταγραφή. Δεν ξέρω αν με δίνει ο Αργύρης που έχω δίπλα μου, μίλα μαζί του. Και ο Νίκος ο μακρύς, αυτό το λιοντάρι, πήγε για να παρακολουθήσει το τελευταίο ένα λεπτό του παιχνιδιού. Δεν θέλει και παραπάνω, άλλωστε για να καταλάβει τι έχει γίνει. Μπορώ να μην του πω σκορ, μπορώ να μην του πω τίποτα και να ξέρει μέχρι και τη στατιστική των παιχτών. 60-77 το σκορ από τις βολές. Τον Τίρτους. Ο Αντωνόπουλος έχει την μπάλα, δίνει στον Αφολάνιο και ξανά ο Αντωνόπουλος. Ο Στόλης στον Σαρή. Ο Καραγιάννης είναι στην πλάτη του. Ξανά έξω στον Στόλη η μπάλα. Κλέβει ο Χωτόπουλος. Ο JJ τρέχει, παίρνει αντιαθλητικό από τον Σάρι. Τα τελευταία 55 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού διανύουμε. Δύο βολές έχουμε από τον JJ και μετά επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Ντύρτους. Βάζει την πρώτη JJ. Είμαι ταγμένος σε σένα, απλά το παίζω για αλλούς. Εσύ μου χρωστάς βέβαια, έτσι το είπα και στον Μπάρι πριν. Ας σου πει αυτός τι μου χρωστάς. Σε σένα μιλάω, Νίκο Μακρύ προφανώς. Παπαδόπουλος. Φτάνει ως το lay-up, δεν θα βάλει το καλά, θα στόλει μαζί στο rebound. Θα περάσει το κέντρο, για μέος, πατάει για τρεις. Δεν γράφει το καλάθι, ο JJ έκανε λίγο δύσκολη τη ζωή του, πήρε rebound, βρήκε τον Χωτόπουλο και είχε την μπάλα τώρα, Παπαδόπουλος και JJ. Φτάνει μέχρι το lay-up, βάζει το κερασάκι στην τούρτα. 60-81. Ο Στόλης έχει την μπάλα. Θα κάνουν επίθεση τελικά οι Ριταρίδες. Θα πάρει φάουλο. Ο Στόλης θα πάει για βολές. Αυτό είναι για σένα, Νίκο. Λοιπόν. 61-81 από την πρώτη βολή του Στόλη. Μπήκε και ο Χαλτιάς. Αν μας λείπεις ακόμα πάρει. Νίκησα στον Μπέτ. 62-81. Ο JJ έχει την μπάλα, δεν θα κάνει επίθεση η ομάδα του Τίρτους. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οι απουσίες των Ριταερίς έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο προφανώς στο παιχνίδι. Από μένα, τον Βασίλη, τον Αργύρη, τον Τζάμπολ γενικά και τη Σιπήλου, να έχετε καλό βράδυ. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και live.